Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματόπουλε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αντί να πηγαίνουμε καλύτερα, πηγαίνουμε χειρότερα και στη δημόσια υγεία και στη δημόσια παιδεία. Και αντί να είναι 14-15 παιδιά ή και πιο κάτω, αν είναι εφικτό, στριμώχνουμε το ένα παιδί πάνω στο άλλο. Τι έγινε λοιπόν, τι γίνεται εκεί με την παιδεία, με το 5ο γυμνάσιο? Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση όπως την περιγράφετε. Συγκεκριμένα στο 5ο γυμνάσιο που είναι και στη γειτονιά σας. Ναι, εδώ έχουμε έδρα κι εμείς. Έτσι, η δευτέρα τάξη, τα τμήματά της γίνονται από 5, γίνονται 4. Αυτή είναι η απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικών. Ναι. Αυτή είναι η αιτία. Δηλαδή λείπουν κάποια εκπαιδευτική, υπάρχουν κάποια κενά. Η πιο συγκεκριμένη, πιο μεγάλη έλλειψη είναι του φιλολόγου. Ναι. Για αυτόν τον λόγο, προκειμένου να μπορούν να κάνουν τα παιδιά το μάθημα, η πρόταση που γίνεται είναι τα 5 τμήματα να γίνουν 4 και από εκεί που είχε κάθε τάξη γύρω στα 20-21 παιδιά, πλέον να φτάσουμε να έχει τα 2 να έχουν 26 και τα 2 να έχουν 27. Δηλαδή, μιλάμε για μια απαράδεκτη απόφαση, η οποία πλήττει πάρα πολύ άσχημα το εκπαιδευτικό έργο, τη μόρφωση των παιδιών. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε πώς είναι τα παιδιά από εκεί που ήταν 20 συντάξει να είναι 26. Βέβαια, ναι. Και δεν γίνονται προσλήψεις. Είναι καθαρό. Το κονδύλι δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε, να έλεγε κάποιος να υπήρχε μια δικαιολογία ότι ξέρεις είναι στην Ικαρία. Έστω για δικαιολογία που δεν είναι δικαιολογία, αλλά μπορεί να υπάρξει. Στο Ήλιον, μέσα στην Αθήνα, να μην έχει σημαίνει ότι δεν έχει κάνει προσλήψεις. Δεν είναι ότι έκανε και κάποια αρνήθηκαν. Είναι ένα ζήτημα που αφορά και άλλα σχολεία του Ηλίου και γενικά για πείτε όλη το. Την Αθήνα. Για πείτε το. Δηλαδή υπάρχουν σε πολλά σχολεία και του Ηλίου αλλά και όλη τη Αθήνα, μάλιστα οι ΕΛΜΕ έχουν ανακοινώσει και του αριθμού, ναι, των πολύ μεγάλων κενών που υπάρχουν και, ναι, σε βασικά μαθήματα αλλά και σε ειδικότητε. Και φτάνουμε, είμαστε στα μέσα του Οκτώβρη. Σε λίγο θα τελειώσει ο Οκτώβρη και ακόμα θα υπάρχουν αυτά τα κενά. Ναι. Με πολύ σοβαρά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα ίδια τα παιδιά. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη, όπως έχετε καταλάβει, μια αντίληψη που αντιλαμβάνεται την εκπαίδευση ως κόστος. Δηλαδή, κόστος να προσληφθούν απαραίτητα εκπαιδευτικοί, κόστος να φτιαχτούν τα κτίρια, κόστος το ένα, κόστος το άλλο και τελικά καταλήγουμε στην κατάσταση τη γνωστή αυτή που περιγράψατε κι εσείς. Ναι, δεν θέλουν δημόσια παιδεία. Δεν θέλουν δημόσια παιδεία. Μια υποβάθμιση ακριβώς της εκπαίδευσης σε βάρος των παιδιών. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο, γιατί να ξέρετε και στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά και σε άλλα. Υπάρχουν και πολλά παιδιά που έχουν προβλήματα, είναι στο φάσμα του αυτισμού, ναι, ή σε άλλα προβλήματα, χρήζουν ειδική αντιμετώπιση, χρειάζονται σταθερό περιβάλλον μέσα στην τάξη του, και όχι διαρκεί ανακατοσούρε και μεταφορέ. Οπότε όλο αυτό το πακέτο διαμορφώνει ένα πολύ κριτικό αποτέλεσμα. Και πραγματικά και στου κυβερνώντε, αλλά και στου τοπικού, α το πω έτσι, άρχοντε, μπορώ να το πω με μια κουβέντα, δεν του φύγεται καρφί. Ναι. Δηλαδή η αντιμετώπιση τη Δημοτική Αρχή είναι αποτυπική ως χλιαρή, θα έλεγα. Δηλαδή έκαναν ένα χαρτί για τα μάτια του κόσμου προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο ζητά να παραμείνει η κατάσταση όσο έχει, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Να σας πω, εμείς προτείναμε πριν από λίγο, μάλιστα και επίσημα, ως Λαϊκής Σπύρος Ηλίου, να συγκληθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα είναι δυνατόν τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, προκειμένου να πάρθει μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πίεσης προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και προς το Υπουργείο. Να κατέβουμε, αν θέλετε, και όλοι μαζί και σαν Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, ναι, σε μια διαμαρτυρία μαζί με τους γονείς για να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση. Αλλιώς τώρα με ορισμένα χαρτιά που πηγαίνουν, έρχονται και με, ωραίο, έτσι, με ωραία λογάκια και ευγένειες πολλές κτλ. Δεν γίνει άκρη. Ναι, όχι, έτσι δεν γίνει. Το προτείναμε. Το έχουμε και επίσημα κάνει και σαν επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δήμαρχο. Έκτακτα, γιατί έτσι λέει ο νόμος, για επίγουσες ανάγκες την περίοδο αυτή μπορεί να συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι μια επίγουσα ανάγκες. Ναι. Είναι το μέλλον των παιδιών, είναι η εκπαίδευση των παιδιών. Έχει καταληκτική ημερομηνία 20 Οκτώβρη να εκτελεστεί αυτή η απόφαση, οπότε ο χρόνος είναι λίγος. Άρα χρειάζεται άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια ομόφωνη απόφαση και όλοι μαζί να πιέσουμε, μαζί με τους γονείς, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμια, το Υπουργείο, να πάρει πίσω αυτή την απόφαση και να δώσει λύση με την κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών. Αυτή είναι η γνώμη μας, αυτή είναι η θέση μας και συμπαραστευόμαστε στον αγώνα που κάνουν οι γονείς, που είναι σημαντικός και με στελέχη του συνδυασμού μας, παράταξής μας, που είναι στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και συνολικά, και εγώ προσωπικά, και συνολικά όλο ο συνδυασμός μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ πολύ για την επικοινωνία.
και εύχομαι τα καλύτερα και πραγματικά να έχει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια που γίνεται για το καλό των παιδιών και της εκπαίδευσης. Εμείς εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε και ελπίζουμε να βάζουμε και εμείς έτσι το λιφθαράκι. Είναι σημαντικό που δώσατε βήμα. Πιέζοντας σε αυτό για να μην κρύβονται αυτά τα θέματα και να αναδεικνύονται, ναι, και όχι να κρύβονται, να μπαίνουν κάτω από το χαλί τα προβλήματα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σταματόπουλε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.